θα ξεκινήσουμε μια λέξη πρώτα. Υπομονή. Ο Ολυμπιακός Βόλο είναι μια ομάδα η οποία φτιάχνεται για να πάρει το πρωτάθλημα. Άρα δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένας να κάνουμε μάλλον κάτι στην τύχη ή να κάνουμε κάτι χωρίς προγραμματισμό. Δουλέψαμε πάρα πολύ. Οι παίχτες το ξέρουν, γιατί αυτοί έχουν υποστεί αυτή την ταλαιπωρία και την κούραση. Βλέπετε ότι δεν μιλάμε. Είχαμε άτυχα αποτελέσματα. Αλλά μέσα από αυτά τα αποτελέσματα βρήκαμε και πολλά θετικά στοιχεία για να μπορέσουμε να βελτιωθούμε. Εγώ θεωρώ και πιστεύω, και αυτό είναι το μήνυμα που δίνω στον κόσμο, ότι με υπομονή, με δουλειά όπως γίνεται, μεθοδική και σωστή και το κεφάλι κάτω, ο Ολυμπιακός Βόλου στην κατάλληλη στιγμή θα είναι τόσο έτοιμος όσο δεν περιμένουν και αυτοί και ο κόσμος. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάλι τον κόσμο που ήρθε στο πρώτο αυτό παιχνίδι μέσα στην φυσική του έδρα, στο ΕΑΚ. Θα κοιτάξουμε να τον ανταποδώσουμε αυτήν την αγάπη που έχει στον κόσμο και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος ό,τι χάσαμε πέρυσι θα το πάρουμε φέτος και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πώς μετά από ένα μήνα προετοιμασίας βλέπω στα τελικά τα θέσετε πρώτα χρησιμοποιούνται όλους τους ποδοσφαιριστές συνήθως από ένα ημίχρονο. Πότε θα αρχίσετε σιγά σιγά να κατασταλάζετε στην ενδεκάδα από πιο φιλικό και μετά? Ακούστε, είμαι υποχρεωμένος να το πω αυτό, ότι ο Ολυμπιακός Βόλο παρουσιάστηκε έτσι στην αρχή, με αυτή την κούραση, γιατί θεωρώ και πιστεύω ότι έκανε αυτό το οποίο άλλες ομάδες ή δεν θέλουν να το κάνουν ή δεν μπορούν να το κάνουν. Δηλαδή, πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω από τις άλλες ομάδες, γιατί όλοι θέλουν να κερδίσουν τον Ολυμπιακό και μέσα και έξω. Ο Ολυμπιακός μέσα δεν έχει πρόβλημα. Έξω πρέπει να παρουσιαστεί τόσο δυνατός για να μπορεί να παίρνει τα αποτελέσματα. Λοιπόν, γι' αυτό και δουλέψαμε παραπάνω. Γι' αυτό και ήταν, είχε, η παρουσία του Ολυμπιακού δεν ήταν αυτή που ήθελε ο κόσμος. Αλλά για μένα, σαν προπονητή, βλέπετε ότι δεν ανησύχησα. Ούτε ανησυχώ, γιατί ξέρω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Τώρα όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι, για αυτό που με ρωτήσατε, είμαι υποχρεωμένος σαν προπονητής να δώσω ευκαιρίες και στους 27 παίχτες. Ο Ολυμπιακός Βόλου είναι μια ομάδα, μεγάλη ομάδα. Έχει παίχτες που αρκετοί θα παίζαν σε οποιαδήποτε ομάδα, τουλάχιστον της βιταθμικής κορυφής. Λοιπόν, άρα αυτούς όλους πρέπει να δώσουμε ευκαιρία, την ίδια ευκαιρία όλοι, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν επίσης όρις τη θέση. Αυτή τη στιγμή έχω πάρει αυτά τα οποία έχω, τα μηνύματα από τον κάθε παίχτη ξεχωριστά. Από το επόμενο παιχνίδι πλέον σιγά σιγά η ομάδα κατά 80% βάσει, δηλαδή αυτό που είδαμε τώρα στη διάρκεια, οι παίχτες που θα φορμαριστούν πιο καλά. Επειδή το πρωτάθλημα δεν είναι μικρό φέτος, όπως φαίνεται, είναι 40 παιχνίδια. Πρέπει ο Ολυμπιακός να στηριχθεί σε όλους τους παίχτες. Επομένως, δουλεύουμε σε όλους τους παίχτες και στα μικρά τα παιδιά, όπως είδατε, που νομίζω είναι η καλύτερη παρακαταθήκη για τον Ολυμπιακό Βόλο. Συν τους έμπειρους, οι οποίοι είναι όλοι καλοί παίχτες. Και εδώ θα σας πω και κάτι άλλο, ότι η διοίκηση ξέρει και κινείται και πιστεύω ότι θα κάνει ακόμα μια κίνηση τώρα, τελευταία, για να ενισχυθεί όπως πρέπει ο Ολυμπιακός και να είναι έτοιμος από όλες τις πλευρές για το πρωτάθλημα. Στη θέση του στόπερ. Του στόπερ, ναι. Του στόπερ.